Η λέσχη κλασικών οχημάτων Άρτα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αρταίων και την ΑΔΑΕΟΤΑ, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο προχωρά στην έναρξη του 7ου Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων, το οποίο τα τελευταία χρόνια γίνεται στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου και πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και λάτρεις των κλασικών οχημάτων. Εμείς κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον πρόεδρο της Λέσχης Κλασικών Οχημάτων Άρτας, τον κύριο Χρήστο Κατσαούνο, αφού προλαβαίνει πάλι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, έχει προχωρήσει, πέρασε η μέρα, είναι βράδυ, δεν πιστεύω ότι τρέχετε και τέτοιες ώρες. Είμαι σκαστός. Κατάλαβα. Για λίγο χρόνο μαζί σας. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε καταρχάς, Βίκυ, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθεια και τη στήριξη από τον RTV και από σένα προσωπικά, που κάθε χρόνο μας βοηθάτε να δείξουμε τη δουλειά μας και το έργο της Λέσχης, που προσπαθούμε τόσα χρόνια, φτάσαμε αισίως στην έκθεση νούμερο 7, και έχουμε δημιουργήσει ένα θεσμό τόσο για την πόλη μας, αλλά όσο και για όλη την βορειοδυτική Ελλάδα. Είναι μία από τις πιο όμορφες εκθέσεις που και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν κάποια παλιά μηχανή ή ένα παλιό αυτοκίνητο, σίγουρα θα βρουν κάτι που θα τους συγκινήσει, που κάτι θα τους θυμίσει από προηγούμενες, αν θέλεις, δεκαετίες. Και νομίζω ότι την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε δειλά-δειλά αυτή η διοργάνωση μέσα στο κέντρο της πόλης και απλώθηκε και φτάσατε μέχρι το εκθεσιακό, πιστεύω όντως ότι θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα σας φτάνει ούτε το δημοτικό γήπεδο, το δημοτικό στάδιο. Να τα πάρουμε τη σειρά. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλήθεια, και από εκθέτες, αλλά και από κόσμο. Να το πάρουμε τη σειρά. Βεβαίως. Όταν η Λέσχη μας, Βίκυ, ξεκίνησε ως μια παρέα μοτοσυκλετιστών με ιστορικές μοτοσυκλέτες, η αρχική μας σκέψη ήταν να παραμείνει έτσι, αλλά η αγάπη των ανθρώπων και των φίλων για το ιστορικό όχημα δεν μπορούσε να σταματήσει εκεί. Οπότε έτσι μεταξελίχθηκε η Λέσχη και από μοτοσυκλέτες έγινε κλασικών οχημάτων, δηλαδή εντάξαμε και τα αυτοκίνητα στη δύναμη της Λέσχης. Και όπως είχαμε πει από εκείνα τα πρώτα χρόνια, βήμα-βήμα-βήμα-βήμα, θα πηγαίνουμε και θα ανεβάζουμε και θα μεγαλώνουμε την εκδήλωσή μας. Έτσι λοιπόν, αισίως φτάσαμε στην 7η χρονιά και όπως το είπες και εσύ πριν, είναι μια εκδήλωση η οποία δημιουργεί και φέρνει στην επιφάνεια αναμνήσεις. Οι οποίες αναμνήσεις είναι πάρα πολλές φορές πολύ συνδεδεμένες με την ιστορία της ίδιας της πόλης μας. Μην ξεχνάμε ότι και το ιστορικό όχημα προστατεύεται στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Και είναι το μοναδικό φαινόμενο ότι οι άνθρωποι που βλέπουν τα οχήματά μας, τα οχήματα των μελών μας, αλλά και πάνω απ' όλα και των επισκεπτών μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν ανοίξαμε σαν Λέσχη την κουβέντα και είπαμε ότι οι εκδηλώσεις της πόλης μας πρέπει να έχουν ως γνώμονα την εξωστρέφεια και να προσελκύουν επισκέπτες από άλλα σημεία της χώρας μας. Έτσι λοιπόν και ο κόσμος που έρχεται εκεί το αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι με αφορμή το ιστορικό όχημα δημιουργείται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση η οποία μόνο θετικά έχει να αφήσει. Σωστά. Από όλες τις απόψεις, δηλαδή και από το ως πολιτισμικό και πολιτιστικό γεγονός και κατ' επέκταση ως οικονομική ενίσχυση στον τόπο μας. Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων το αγαπούν αυτό που κάνουν, διότι δεν είναι ένα φθηνό σπορ. Επίτρεψέ μου, ξέρω την έκφραση. Δεν είναι σπορ, αλλά είναι η αγάπη και η φροντίδα για ένα όχημα προκειμένου να το συντηρήσουν και να μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους και να μπορούν να παίρνουν μέρος σε τέτοιου είδους εκθέσεις για να το ευχαριστιέται και ο κόσμος που θα πάει για να το δει. Είναι λατρεία, είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Λέει μια θεωρία ότι για να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα χρειάζεται τα τρία χ: το χρόνο, το χρήμα και τον χώρο. Σωστό. Από τα τρία όμως, αν μου επιτρέπεις εμένα, ναι, εγώ θα πρόσθετα ένα τέταρτο που είναι η αγάπη για το αντικείμενο του οχήματος. Βέβαια. Δεν είναι υποχρεωτικό πάντα ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα ή χρόνος ενδεχομένως και χρειάζεται, αλλά πολλές φορές είναι η αγάπη που χρειάζεται και το μεράκι για να συντηρήσεις και να έχεις σε κυκλοφορία ένα όχημα το οποίο σύμφωνα με τον διεθνή κανόνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας, για να χαρακτηριστεί ιστορικό, το πρώτο και το βασικότερο πράγμα που έχει είναι να είναι minimum 30 ετών από την ημερομηνία κυκλοφορίας. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Πώς χαρακτηρίζεται ένα όχημα ως ιστορικό, δηλαδή τι θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση
για να χαρακτηριστεί έτσι. Μόνον αυτό να κυκλοφορεί. Καταρχάς, ένα όχημα για να χαρακτηριστεί ιστορικό, η βασική του προϋπόθεση, όπως είπαμε, είναι να είναι 30 ετών, να είναι σε πάρα πολύ καλή εξωτερική κατάσταση και ιστορικά να μην έχει μετατροπές ή οι μετατροπές που θα έχει να είναι... Πειραγμένο δηλαδή που λένε. Ναι, ας κρατήσουμε τη λέξη μετατροπή γιατί έχει σημασία. Γιατί οι μετατροπές που μπορεί να δεχθεί ο διεθνής κανονισμός είναι μετατροπές οι οποίες ήταν ακόμα και της εποχής. Δηλαδή να ιστορικά το όχημα να συμβαδίζει με την περίοδό του. Να ρωτήσω κάτι. Έχει χαλάσει ένα χερούλι από ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 60 ετών. Ίσως, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, μια ημερομηνία. Δεν μπορείς να βρεις εκείνο το χερούλι που ήταν κάποτε. Αυτό αντικαθίσταται. Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει ένα όχημα που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό. Δίκη μου, σε διαβεβαιώ ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων έχουν. Ψάχνουν και βρίσκουν. Καλά θα βρουν, αλλά έχουν ήδη τόσα χερούλια όσα χρειάζονται για αυτό και για αυτό και για ακόμα ένα αυτοκίνητο. Αλήθεια. Όσο αγαπάς ένα τέτοιο όχημα, φροντίζεις και για το μέλλον του. Αυτή είναι η αγάπη και η λατρεία. Η πλειοψηφία των ανταλλακτικών υπάρχει. Απλά πρέπει να βρεις το σημείο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, ακριβώς. Διασυνδέσεις παντού. Να, αποκτάς κι άλλη. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε πάλι στο φεστιβάλ, διότι μέσα από αυτό το φεστιβάλ αναδεικνύονται και άλλες πτυχές για τη δική μας την περιοχή. Πρώτον, είναι η γνωριμία των ανθρώπων που θα έρθουν, τουλάχιστον των καινούριων, αλλά και αυτοί που ήρθαν και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάντα προσθέτεται και κάτι παραπάνω σε μια, ας πούμε, διαδρομή την οποία κάνετε μέσα σε αυτό το τριήμερο και βλέπουν, θαυμάζουν. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έχετε, γράφετε, στάση για φωτογραφίες. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ακριβώς. Με αφορμή το ιστορικό όχημα, εμείς δίνουμε την ευκαιρία στους φίλους μας και στους επισκέπτες μας να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τον τόπο μας. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάνει περιηγήσεις στα πλαίσια των εκδηλώσεων και στον Ορεινό Όγκο και στην Κορνησία έχουμε φτάσει. Φέτος στο πρόγραμμά μας έχουμε εντάξει μια εύκολη περιηγητική διαδρομή, η οποία θα κινηθεί κατά μήκος του ποταμού Αράχθου. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από το εκθεσιακό κέντρο το Σάββατο το πρωί, όσα οχήματα θα συμμετέχουν στην περιήγηση. Και η πρώτη μας στάση θα γίνει στο λιμανάκι της Κόπρενας, όπου θα θέλαμε να δουν οι επισκέπτες μας ποιο ήταν το κέντρο, το εμπορικό κέντρο ή το κέντρο διακομιδής της εποχής, μιας και τότε όλη η δραστηριότητα η ναυτική γινόταν από το λιμάνι της Κόπρινα. Στη συνέχεια θα ξανανεβούμε τον ποταμό Άραχθο και θα κάνουμε στάσεις στο ιστορικό μας γεφύρι για να μπορέσουν οι επισκέπτες μας και να το δουν από κοντά και να ανεβούν και να φωτογραφηθούν. Και μετά θα συνεχίσουμε προς το κέντρο του κάμπου όπου έχει κανονιστεί ένα φαγητό. Έχουμε επιλέξει σημεία τα οποία θα δώσουν τον ακριβή χαρακτήρα της περιοχής μας. Ναι. Και στην επιστροφή από εκεί θα υπάρχει επιλογή σε όσους δεν έχουν δει να συνεχίσουν προς την Κορνησία, να ταξιδέψουν πάνω στο μοναδικό δρόμο που έχει θάλασσα και λιμνοθάλασσα και στα δύο σημεία, στο μαγικό κομμάτι αυτό, ώστε να επιστρέψουν τα οχήματα πάλι μετά στο εκθεσιακό χώρο για να ανοίξει πάλι η έκθεση για το κοινό. Όπου εκεί τους περιμένουν και ρυθμός και μουσική και happening. Έτσι ακριβώς. Έτσι και ακριβώς. Διαδραστικά. Έχουμε εντάξει φέτος από την Παρασκευή. Ναι. Θα γίνουν μερικά μοτοπαιχνίδια. Δηλαδή οι μοτοσυκλέτες θα παίξουν. Θα γίνει ένας αγώνας βραδυπορίας. Έτσι, αγώνας εισαγωγικά. Είναι ποιος θα πάει πιο αργά. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται συχνά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η μουσική θα υπάρχει και την Παρασκευή και το Σάββατο θα DJs θα καλύψουν την εκδήλωση. Το Σάββατο έχουμε και μια πάρα πολύ δυνατή συναυλία το βράδυ. Φαγητό θα υπάρχει στο χώρο. Έτσι. Ξέρετε, όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται και ξανάρχεται στην Άρτα. Βέβαια. Και είναι τιμή για μας αυτό να συμβαίνει. Και από μακριά δεν μιλάμε μόνο από Αθήνα, ναι, και από μεγάλα αστικά κέντρα, μιλάμε και από άλλες πόλεις της περιφέρειας. Κυρίως από Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουμε κόσμο από Θεσσαλονίκη, από Βέρεια, από την Καστοριά, πολλά παιδιά, από την Κοζάνη, από την Πτολεμαϊδα, από την Πάτρα, από την Κόρινθο, την Αθήνα. Μα είναι και φίλοι σας περισσότεροι. Δηλαδή πλέον σας μιλάνε με τα μικρά σας ονόματα και εσείς πηγαίνετε αντίστοιχα εκπροσωπώντας την Άρτα σε άλλες εκθέσεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά, Βίκη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή αυτή. Εμείς έχουμε ένα μότο στη λέσχη μας και λέμε ότι πρώτα θέλουμε τον άνθρωπο. Ναι. Πρώτα, παρόλο που είμαστε στη λέσχη οχημάτων, κλασικών οχημάτων, πρώτα θέλουμε τον άνθρωπο και μετά το όχημά του. Και αυτό είναι που μας κάνει να μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλές επαφές με όλους τους φίλους από όλη την Ελλάδα.
Και μην ξεχνάμε και το άλλο που, το σημαντικό που κάνει η λέσχη μας πλέον και βοηθάει όλα τα οχήματα όλης της βορειοδυτικής Ελλάδος, που έχει να κάνει με τις νέες ιστορικές πινακίδες, οι οποίες έχουν μπει σε ισχύ και ευτυχώς για την περιοχή μας που υπάρχει η λέσχη μας και οι τεχνικοί της έφοροι μπορούν να επιθεωρήσουν ένα όχημα και να εκδώσουν την βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, που είναι το ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε ένα όχημα να μπορεί να πάρει τις νέες ιστορικές πινακίδες. Η λέσχη κλασικών οχημάτων, πριν σε αποχαιρετήσω, απέκτησε στέγη. Ναι. Και πλέον μπορεί κάποιος, όποιος θέλει να ρωτήσει, όποιος θέλει να ενημερωθεί και για αυτό που είπες για την ιστορικότητα του οχήματος, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να απευθύνεται πού? Λοιπόν, η λέσχη μας έχει από την αρχή της χρονιάς έχει στεγαστεί στο δικό της χώρο και τα γραφεία της και το εντευκτήριό της. Ο χώρος μας βρίσκεται στην οδό Κρυστάλλι 30, στα φανάρια στις εισόδου της πόλης μας. Σίγουρα όσοι έχουν περάσει θα έχουν δει τις επιγραφές απ' έξω. Η λέσχη είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα και Πέμπτη το απόγευμα και από ώρες. Το καλοκαίρι μας τώρα ήταν από 8 και μετά. Τώρα όσο νυχτώνει, ερχόμαστε και πιο πίσω, 7.30-7 θα πάμε. Όπου εκεί όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει, να μας επισκεφθεί, να συζητήσουμε, να μας γνωρίσει, να γνωριστούμε και να αλλάξουμε και πληροφορίες ή οτιδήποτε χρειάζεται. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και πάντα είναι ανοιχτή και το τηλέφωνο της λέσχης πάντα δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεται και μπορεί ο κόσμος και κατευθύνει τον κόσμο και τους ενδιαφερόμενους στις διαδικασίες και στο τι πρέπει να πράξουν. Τι να ευχηθώ, και φέτος να είναι όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Κάθε χρόνο, έτσι. Να βοηθήσει και ο καιρός. Μακάρι. Τουλάχιστον την Παρασκευή το βράδυ. Αν προκύψει κάτι, εννοείται ότι η λέσχη θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγή προγράμματος ή πώς θα μεταβληθεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Σωστά. Η γιατί... έκθεση θα γίνει, η εκδήλωση θα γίνει, απλά αν χρειαστεί θα γίνει μια μικρή μετατροπή. Έτσι, αυτό. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Καλή Χαρά συνέχεια. Σας ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε και από κοντά. Να είστε καλά.